Ευχαριστούμε πολύ και από το Σύλλογο Διδασκόντων Σχολείου Θετικών Επιστημών για την πρόσκληση σε αυτή τη σύσκεψη. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται συντομότερος, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από τα αυτονόητα, γιατί κάποιες φορές, ειδικά στις μέρες μας, τα αυτονόητα δεν είναι τόσο αυτονόητα. Πανεπιστήμιο είναι απαραίτητο, για να υπάρχει όρος, η έννοια της έρευνας και της διδασκαλίας. Δηλαδή, δεν νοείται πανεπιστημιακός δάσκαλος χωρίς να χρησιμοποιεί και τα δύο αυτά εργαλεία για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και του πολιτισμού. Επίσης, ένα δεύτερο αυτονόητο που συχνά ξεχνιέται είναι ότι ουσιαστικά το πανεπιστήμιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Οι διδάσκοντες, οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές του και οι τρεις αυτοί άξονες του πανεπιστημίου δέχονται ισχυρή πίεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πριν αρχίσουμε να απαριθμούμε τα προβλήματα, είναι καλό να θυμίσουμε ότι το δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο έχει προσφέρει πάρα πολλά και στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην αμφισβήτηση δογμάτων και επίσης στην ανάπτυξη και της οικονομίας και της κοινωνικής κινητικότητας, πράγματα τα οποία τίθενται σε αμφισβήτηση στο παρόν. Λοιπόν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχετίζονται κυρίως με την υπαχρωματοδότηση και την υποστελέχωση και η υπαχρωματοδότηση θίγει φυσικά και τις υποδομές, αλλά θίγει και την έρευνα, θίγει τη φοιτητική μέρημνα, θίγει τις απολαβές του προσωπικού που δουλεύει στο Πανεπιστήμιο. Ξεκάθαρα, το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης έχει γίνει κυρίαρχο τον τελευταίο καιρό, όχι ότι δεν υπήρχε παλιά, αλλά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το οποίο θα πρέπει να βρεθούν σαφέστατα λύσεις. Καθώς επίσης να θυμίσω ότι και το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών λειτουργών και των εργαζομένων υπάρχει και απόφαση πρόσφατη του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα. Δεν έχει ακόμα υλοποιήσει. Η υποστελέχωση, πέρα από το γεγονός ότι μας δημιουργεί μια φοβερή πρωτιά, έχουμε περίπου 50 φοιτητές αναδιδάσκοντα, που είναι το μεγαλύτερο αριθμό σε όλη την Ευρώπη. Ο δεύτερος είναι η Κύπρος με 25, ο μέσος όρος είναι κάπου στα 15, αλλά καταλαβαίνουμε αμέσως ότι θα πρέπει ουσιαστικά να τριπλασιαστούν οι διδάσκοντες για να φτάσουμε το μέσο, ευρωπαϊκό, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκτός από τον αριθμό αυτό, προκαλεί και τη γύρανση του προσωπικού και αυτό είναι εμφανές σε όλα τα τμήματα και σε όλα τα πανεπιστήμια το τι αποτελέσματα έχει. Τώρα, απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, οι απαντήσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση δόθηκαν σε δύο δόσεις, με δύο νομοσχέδια, τον νόμο Κεραμέως, όπως συνηθίζεται να λέγεται, ο οποίος αντί να προσπαθήσει να καλύψει κάποια από αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και από τα μνημόνια, εισήγαγε πράγματα τα οποία δεν είχαν σχέση με αυτό, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία, για παράδειγμα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία ουσιαστικά για να βελτιώσει τον όρο διδασκόντων προς διδασκομένους αποφάσισε να περικόψει τους διδασκόμενους για να μειωθεί αυτό, εισήγαγε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι εξαιρετικά αδιαφανές. Για παράδειγμα, πρόσφατα υπήρξε η επιλογή του κοσμήτωρα της Σχολής Θετικών Επιστημών χωρίς να ξέρουμε ποιες ήταν οι διαδικασίες που οδήγησαν σε αυτό. Και ταυτόχρονα, εκτός από την αδιαφάνεια και την έλλειψη της δημοκρατικότητας, δημιουργήσε και ένα πολύ αυταρχικό και γραφειοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο έχει πολλά προβλήματα. Τέλος, όπως γίνεται και σε άλλους κλάδους του δημοσίου, για να χρυσωθούν κάπως το χάπι για τους εργαζόμενους, προχώρησε αυτός ο νόμος σε μια απελευθέρωση των διδάκτρων σε μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα και έδωσε κίνητρα ούτως ώστε οι εργαζόμενοι στο πανεπιστήμιο και η πανεπιστημιακή λειτουργία να έχουν εισοδήματα από άλλες ενασχολήσεις. Παρότι είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο χρόνος που χρειάζεται να δαπανίσει κανείς την ημέρα για να πραγματικά να χαρεί με το αποτέλεσμα της δουλειάς του και να αισθανθεί ότι πλήρωσε το λειτουργήμά του, είναι πολλαπλάσιο από τις 24 που έχει ημέρα, έτσι όπως έχουμε υποστελεχωθεί. Στη συνέχεια, ο νόμος Πυρακάκη ήρθε να επιβάλλει ακόμα περισσότερο τα στοιχεία της συμπεριλαμβανοποίησης, ολοκλήρωσε δηλαδή την συμπεριλαμβανοποίηση της υποβάθμιας εκπαίδευσης και προχώρησε και σε κάτι ακόμα, το οποίο κατά τη γνώμη του συλλόγου μας είναι η παραβίαση, ξεκάθαρη παραβίαση του συντάγματος. Λοιπόν, ο Σύλλογός μας λοιπόν, σε πείσμα όλων αυτών, διεκδικεί ένα εύρος στο δημόσιο
δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο με ισχυρό ακαδημαϊκό προσανατολισμό και καλά αμοιβόμενους διδάσκοντες και εργαζόμενους. Ένα πανεπιστήμιο που θα διαμορφώνει επιστήμονες υψηλής στάθμης με ήθος και κριτική σκέψη. Διεκδικούμε φυσικά την ενδυνάμωση του ερευνητικού χαρακτήρα των ΑΕΗ και την ενίσχυση της βασικής έρευνας, η οποία και αυτή τίθεται σε ισχυρή πίεση το διάστημα αυτό. Δεν συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι η θέση της χώρας μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας ουσιαστικά αφορά μόνο την οικοδομή και κακοπληρωμένες δουλειές στον τουρισμό, γιατί προς τα εκεί πάει αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο. Δεν παραβλέπουμε βέβαια ότι για να ισχύσει αυτή η, ας το πούμε έτσι, εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και η ανωτοτοποίηση των κολεγίων, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχα η απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων με την ιδιωτικοποίηση εκ των έσω, κάτι το οποίο πιέζεται και προκαλείται με διάφορους τρόπους, και γι' αυτό το λόγο είμαστε αντίθετοι ο Σύλλογος και στην πρόσφατη συμφωνία που έγινε με την Lockheed Martin, και για αυτό το θέμα παραθέτω ακριβώς αυτούσια κάποια παράγραφο από την τελευταία ανακοίνωση του Συλλόγου μας. Η Lockheed Martin είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία όπλων στον πλανήτη, με το 96% των εσόδων να προέρχεται ακριβώς από οπλικά συστήματα. Οι πολεμικές επιχειρήσεις φυσικά και όλη αυτή η αιματοχυσία που γίνεται στον κόσμο αυξάνουν τα κέρδη. Η εταιρεία εξοπλίζει μεταξύ άλλων και τον Ισραηλινό στρατό και ως εκ τούτου εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο στη Γάζα, στον εγκληματικό πόλεμο στη Γάζα. Θεωρούμε αδιανόητη οποιαδήποτε χορηγική συμφωνία με την εταιρεία αυτή, συμφωνία που καθιστά το ΕΚΠΑ μέρος της σίγουρα γιγάντιας εκστρατείας δημοσίων σχέσεων. Το περιτύλιγμα των φοιτητικών υποτροφιών δεν αλλάζει τίποτα, και μάλιστα αυτό είναι άλλο ένα κομμάτι το οποίο χρήζει προσοχής, ότι δεν είναι απλώς τα ακαδημαϊκά κριτήρια που ορίζουν τις υποτροφίες, αλλά η επιλογή και της ίδιας εταιρείας, η οποία προκρίνει κατά προτεραιότητα παιδιά στρατιωτικών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρεμβαίνει στην ακαδημαϊκότητα, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Δεν θα κουραστούμε, καταλήγει η ανακοίνωσή μας, να αναδεικνύουμε και να είμαστε απέναντι σε κάθε βήμα συστηματικής αλλίωσης του δημόσιου και ακαδημαϊκού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Ο κανιβαλισμός των δημόσιων υποδομών με σκοπό την κολεγιοποίηση μέσω διδάκτρων και παρατημάτων, γιατί τα αντιμετωπίζει αυτά και το ΕΚΠΑ. Ακούμε τελευταία την πρόθεση του Ιδρύματος να ανοίξει παράρτημα στην Κύπρο. Η αναζήτηση δυσόνιμων χορηγών, τίποτα από αυτά δεν είναι δωρεάν. Τώρα, στο διατάφτα. Ερχόμαστε, ας πούμε, στη σύσκεψη αυτή με την επιθυμία ότι να προσβλέπουμε, δηλαδή, σε μια εναρμόνιση σε κάποιες πολύ βασικές διεκδικήσεις των συνδικαλιστικών παρατάξεων και συλλόγων, τόσο σε επίπεδο βάσης, όσο και σε επίπεδο ομοσπονδιών και στην ΠΟΣΔΕΠ. Εδώ και αρκετά χρόνια η ΠΟΣΔΕΠ ελέγχεται από μια παράταξη πανεπιστημιακών, η οποία πρόσκειται ως ένα σημείο στην κυβερνητική πολιτική, και οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις που συμφωνούν με κάποια από αυτά είναι ένα πρόβλημα για το πώς θα προχωρήσει το αίτημα του Πανεπιστημίου για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο στο μέλλον. Θα ήταν επίσης πολύ θετικό αν πολιτικά κόμματα που συμμερίζονται κάποιες από τις παραπάνω απόψεις από αυτές που σας παρέθεσα και αντιτίθενται στην πνευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, γιατί δεν είναι μόνο η παιδεία, είναι και η υγεία, οι μεταφορές, η ενέργεια, όσον ούπο το νερό, μπορούσαν να συμφωνήσουν κατ' ελάχιστο σε κάποια μείζωνα ζητήματα της παιδείας και του Πανεπιστημίου και να τα αναδείξουν κεντρικά στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν ευπρόσδεκτη φυσικά και η πίεση στην κυβέρνηση για να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας ευχαριστώ πολύ.